Εκπρόσωπος τύπου της Ένωσης Φοριακών Αττικής και Κυκλάδων, ο κύριος Γιάννης Χατζησαλάτας, καλός φίλος, τον έχω στη γραμμή. Καλώς τον, καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Αλέγγι. Πώς είμαστε, καλά. Δόξα τω Θεώ. Με όλα αυτά που συμβαίνουν τριγύρω μας, τουλάχιστον αντέχουμε ακόμη. Για βοήθα λίγο την κατάσταση τώρα, γιατί αυτό είναι κάτι το οποίο περίμενε πολλοί κόσμος. Ρωτάγανε, λέγανε περιμένετε να δούμε ποια θα είναι η ρύθμιση. Σ' ακούω. Όντως ανοίγει το θέμα του πλαφών που ήταν 50.000 ευρώ και μπορεί να μπουν και τα χρέη που έχουν δημιουργηθεί μέχρι 31/12/17. Το θέμα, κύριε Κουδαλάκη, είναι αν υπάρχουν χρήματα στους πολίτες να πληρώσουν τις 120 δόσεις. Και το λέω αυτό για ποιο λόγο. Γιατί η πιο ευνοϊκή ρύθμιση που είχε βγει ως σήμερα ήταν η ρύθμιση των 100 δόσεων. Θυμόμαστε όλοι ότι νοσταλγούν πάρα πολλοί οι οποίοι έχουν αναφερθεί στο δημόσιο. Mm-hmm. Το 80% και πλέον την έχει χάσει. Και μην ξεχνάμε και κάτι άλλο. Για να μπω σε 120 δόσεις, θα πρέπει η επιχείρησή μου να είναι βιώσιμη. Θα πρέπει να φτιάξω ένα οκώδες φάκελο από έναν δικηγόρο και από έναν οικονομολόγο. Και αν πάρουμε το παράδειγμα από τον εξωδικαστικό μηχανισμό, στον οποίο μοιάζει κατά πολύ η ρύθμιση των 120 δόσεων, δεκάδες χιλιάδες οι αιτήσεις και μετρημένες στα δάχτυλα των χεριών μας, πιστεύεις, καθώς οι οποίες τελικά προχώρησαν και προδόθηκαν. Πιστεύεις, Γιάννη, ότι θα είναι πάλι τέτοιο, δηλαδή θα είναι ένα πλαίσιο το οποίο θα ακούγεται, ξέρω εγώ, πολύ βολικό, αυτό τρέξε να προλάβεις, αλλά θα αφήνει τον κόσμο απ' έξω? Μα είναι και λογικό. Όταν σήμερα, βάσει στατιστικής υπηρεσίας, ξεκινάει να δουλεύει ένας εργαζόμενος για να αποταμιεύσει χρήματα για να ζήσει, γιατί μέχρι σήμερα ό,τι είχε βγάλει από 1η-1η ήταν χρήματα τα οποία όφιλε σε ασφαλιστικά ταμεία και σε εφορία. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι πόσο δύσκολο και πόσο στενά περιθώρια υπάρχουν. Και μιλάμε για εισοδήματα περσινά βάσει στατιστικής υπηρεσίας. Αν πάμε στα φετινά που είναι πολύ λιγότερα από τα περσινά, με τα οποία έχουμε να καλύψουμε περισσότερους φόρους και περισσότερες εισφορές, και έχουμε να καλύψουμε και τις δόσεις τις περσινές, οι οποίες δεν μας έφεραν το μεγαλύτερο εισόδημα το περσινό. Καταλαβαίνεις λοιπόν πόσο δύσκολο και πόσο τραγικό είναι το περιβάλλον το οποίο καλεί το επιχειρηματία στήλο να πάει σε 120. Τώρα να σε ρωτήσω κάτι. Έρχεται ένας πελάτης σου στο μαγαζί. Mm-hmm. Τι θα του πεις, να το κυνηγήσουμε να μπούμε σε 120 δόσεις ή όχι? Αυτό είναι καθαρά θέμα προσωπικό του καθενός. Είναι το τι αντέχει να κάνει. Και όταν λέμε 120 δόσεις, ακούγεται φυσικά πολύ ωραία, αλλά σημαίνει δόσεις για 10 χρόνια. Mm-hmm. Όταν έχεις μπροστά σου λοιπόν ένα περιβάλλον να πληρώνεις δόσεις για 10 χρόνια και βλέπεις την επιχείρησή σου καθημερινά να φτύνεται το ταμείο της, να μειώνεται, όταν βλέπεις ότι πληρώνεις πολύ περισσότερα χρήματα και δεν σε φτάνουν τα περσινά σου εισοδήματα να καλύψεις τρέχουσες ανάγκες, πώς θα βρεις τα χρήματα για 10 χρόνια να πληρώνεις? Είναι πολύ λογική ερώτησή σου, αλλά στο τέλος της ημέρας είναι το κλείνω και φεύγω. Δεν μπορώ να πω κάτι τέτοιο. Απλά ας ακούσουν τουλάχιστον αυτοί οι οποίοι κυβερνούν να μην σφάξουν την κότα που γεννάει τα χρυσά αυγά. Να σε ρωτήσω κάτι ακόμα, γιατί έχει και αυτό το νόημά του. Εγώ το δέχομαι ακριβώς όπως το λες. Δηλαδή, καλές 120 δόσεις, αλλά μια εταιρεία θα μπορεί να τις σηκώσει. Από εκείνα τα έξτρα που προκύπτουν, δηλαδή προώστημα, συνήθως δεν πληρώνεις κάτι και στο τέλος φτάνει να είναι αυτό που δεν πλήρωσες να είναι λιγότερο από τα πρόστιμα που σου έχουν καταλογίσει. Με τα πρόστιμα δεν προβλέπετε τίποτα, καμιά διαγραφή, καμιά μείωση, καμιά έκπτωση, κάτι? Υπήρχε με τη 4446 την αποκάλυψη, την κυβερνητική αποκάλυψη, υπήρχαν μειώσεις των προστήμων. Πάλι θα προβλέπετε, αλλά το θέμα ποιο είναι? Ότι είδαμε ότι και στην κυβερνητική αποκάλυψη, φέτος στον προϋπολογισμό, μέχρι το 1ο πεντάμηνο που έχουμε τα επίσημα στοιχεία, έχουμε ένα περίσσευμα γύρω στα 390 εκατομμύρια. Αυτό το περίσσευμα πάει στο πλεώνασμα, που κατά την προσωπική μου άποψη δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Είναι περίσσευμα το οποίο μέσα εκεί έχουν μπει και 1.750.000.000 από έσοδα ΠΟΕ, που είναι παρελθόντων οικονομικών ετών. Και εκεί μέσα υπάρχει και η κυβερνητική αποκάλυψη, η οποία του χρόνου θα υπάρχει. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι ό,τι ήταν να δώσει η αγορά, πιστεύω το έχει δώσει. Από εδώ και πέρα, θα σκεφτούμε κάποια στιγμή να υπάρχει αυτή η διεύρυνση που λέμε τη φορολογική βάση, αλλά στην ουσία να κάνουμε τον κάθε πολίτη σύμμαχο απέναντι στο κράτος να μαζεύει τους φόρους, ενώ να ζητάει την απόδειξη και να την παίρνει. Αλλά αυτή η απόδειξη στον πολίτη να είναι χρήσιμη κάποια στιγμή. Και όχι να είναι για τον κάθε των αχρήστων. Εδώ πλέον κοιτάζουμε τις φοροαπαλλαγές και βλέπουμε ότι δεν υπάρχει φοροαπαλλαγή πουθενά. Ό,τι φοροαπαλλαγή υπήρχε έχει τελειώσει. Οι μόνες που μείνανε είναι αν κάνουμε χορηγία σε βουλευτές ή σε πολιτικά κόμματα. Βέβαια. Πού θα ήταν, αλλού θα ήταν. Έτσι. Λοιπόν, έτσι. Για να κλείσουμε τώρα την κουβέντα. Από ό,τι καταλαβαίνω, θεωρητικώς θετικά, πρακτικώς λίγα πράγματα. Ακριβώς. Και το βλέπουμε, είπες προηγουμένως και πολύ σωστά και πολύ εύστοχα, ότι η βαριά βιομηχανία της χώρας είναι ο τουρισμός. Και το γνωρίζουμε όλοι. Δύο είναι τα πράγματα, τουρισμός και ναυτιλία. Δεν θα μπούμε στη διαδικασία να πούμε αν υπήρχαν και άλλοι πόροι που δεν έχουμε εκμεταλλευτεί, ενώ όρυκτο, πλούτο κτλ. Μα έχεις μια βαριά βιομηχανία του τουρισμού. Έχουμε τώρα τελευταίο μήνα, βομβαρδιζόμαστε συνέχεια από ειδήσεις για την περίφημη πλατφόρμα του Airbnb.
ή των άλλων πληροφορμών των οποίων νοικιάζουμε την κατοικία μας, είτε εξοχικός μας, ή ευρωχειρόνια για μίσθωση. Αυτή η έρμη πλατφόρμα εδώ και ένα χρόνο δεν έχει γίνει. Δηλαδή τώρα αυτά που διαβάζω για την Airbnb, γιατί έλεγα και πριν, εμένα από πέρσι μου λένε από το Καστέλι και τα Χανιά ότι φεύγουν οι άνθρωποι από τα σπίτια τους τώρα ιδίως το καλοκαίρι για να τα νοικιάσουν και μένουν σε πλησταριά και σε αποθήκες και όπου βρουν και σε υπόγεια. Λοιπόν, διαβάζω ότι νομίζω χτες τα είπε και η κυρία Παπανάτσου, αν θυμάμαι καλά, ότι θα κάνουν διασταυρώσεις για να βρουν αυτούς που νοικιάζουν και να τους φορολογήσουν. Σε αυτή την περίπτωση τι κάνουμε? Δηλαδή, καταρχήν δεν είμαι εναντίον της φορολόγησης, να το ξεκαθαρίσω, έτσι. Σε καμία περίπτωση, μα κανείς δεν μπορεί να είναι εναντίον, γιατί μέσα από τους φόρους το κράτος δεν είναι μια κερδοσκοπική εταιρεία. Το κράτος στην ουσία είναι μια ζυγαριά. Ό,τι μπαίνει από τη μία πρέπει να είναι και από την άλλη. Δηλαδή, οι παροχές που δίνουμε στο κράτος, υπό μορφή φόρων, είναι ανταποδοτικές. Από αυτές θα έχουμε παιδεία, υγεία, ασφάλεια ή οτιδήποτε άλλο. Εμείς βλέπουμε λοιπόν να δίνουμε παραπάνω από τη μία μεριά της ζυγαριάς κάθε χρόνο και περισσότερα, και από την άλλη παροχές του κράτους να αφήνουν. Και όταν λέμε για το Airbnb, όταν πάμε σε μια διαδικασία τώρα να τσεκάρουμε τραπεζικό λογαριασμό κάποιου για να δούμε ποιος έχει βάλει χρήματα μέσα για να ανακαλύψουμε ίσως κάποια χρόνια μίσθωση, γιατί να μπούμε σε αυτήν την ταλαιπωρία και σε αυτόν τον κυκαιώνα, όταν θα μπορούσαμε κάλλιστα να υπήρχε η πλατφόρμα, να βλέπουμε ποιος νοικιάζει το σπίτι του, να βλέπουμε τι χρήματα μπήκαν μέσα και αν τα έχει δηλώσει ή όχι. Γιάννη, δηλαδή, έχουμε όλη την ύλη στα χέρια μας. Και εμείς τι κάνουμε? Έχουμε την πλατφόρμα την οποία την πάμε προς τα κάτω. Και πήγαμε αυτό για να δείξω πώς πάει ως κράτος. Μου θυμίζει πέρυσι που μπήκε στη ζωή μας το πλαστικό χρήμα και το χτίσουμε το φορολόγητο, που λέγαμε θα μπαίνεις με τους κωδικούς του τάξης να βλέπεις τι αφορολόγητο έχει χτίσει σε κάθε τράπεζα. Δυστυχώς δεν μπόρεσε να γίνει και πηγαίναμε στα site των τραπεζών για να πληροφορηθούμε για το φορολόγητο. Μάλιστα. Για την Airbnb, εσένα συμβουλή σου ποια είναι? Για την Airbnb, η συμβουλή μου είναι να φτιαχτεί η πλατφόρμα χθες, να μπορεί ο πολίτης να είναι νόμιμος να μπει μέσα να δηλώσει. Στους πολίτες ποια είναι? Γιατί αυτό που λες είναι το λογικό και ποιος να μην το υπογράψει. Αλλά στους πολίτες τι λες? Να τα δηλώσουν από μόνοι τους, γιατί αν τους πιάσουν μετά, ας πούμε, θα τους σκίσουνε? Οπωσδήποτε από τη στιγμή που κάποιος δηλώνει το κινητό του, μάλλον μισθώνει το κινητό του, προβλέπεται διαδικασία δήλωσης των χρημάτων στο Ε2, σε συγκεκριμένες θέσεις, σε συγκεκριμένους κωδικούς. Άρα λοιπόν, μακριά από μένα, και δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση να πω σε κάποιον να δηλώσει το σπίτι σου και μην το πας να δηλώσει την εφορία τα έσοδά σου. Υπάρχει τρόπος να δηλώνεται. Αλλά τις δύσκολες εποχές που ζούμε, αντί να κλείνουμε πόρτες προς την περιφερειακή, εμείς ανοίγουμε παράθυρα. Μάλιστα. Την καλημέρα μας στον Γιάννη Χατζησαλάτα. Να είναι καλά, εκπρόσωπος τύπου της Ένωσης Εφοριακών. Να είσαι καλά. Και πάντα με αυτή τη φωνή που έχει την καθαρή. Να είσαι καλά.